Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Προεδρικές εκλογές 2013. Σήμερα έχουμε την τιμή να είμαστε στο κεντρικό εκλογικό επιτελείο του υποψήφιου πρόεδρου του κυρίου Σταύρου Μαλά. Επίσης θα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά σήμερα να μιλήσουμε για τις πολιτικές θέσεις του κυρίου Μαλά με τον Ευρωβουλευτή, τον κύριο Τάκη Χατζηγεωργίου, ο οποίος είναι και εκπρόσωπος τύπου του κύριου Σταύρου Μαλά. Κύριε Χατζηγεωργίου, σας ευχαριστούμε που δεχτήκετε να μας μιλήσετε ως ελληνική τηλεόραση του Λονδίνου, στους απόδημους, στους φίλους του διαδίκτυου. Σας ευχαριστούμε που δεχτήκετε να μας δείτε και είμαι σίγουρος θα έχουμε μια μικρή συνέντευξη, όμως θα αγγίξουμε κάποια θέματα τα οποία θεωρώ εγώ προσωπικά και σημαντικά και για τους φίλους που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστούμε που δεχτήκετε την πρόσκληση να μας δείτε. Εγώ να ευχαριστήσω το Hellenic TV γιατί μας φέρνει σε επαφή με τον κόσμο που ζει κυρίως στην Αγγλία, στο Λονδίνο, σε άλλες περιοχές της Μεγάλης Βρετανίας, με ανθρώπους που βρίσκονται πέραν της Κύπρου, γιατί θεωρώ ότι η σχέση μας με αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να παραμένει πάντοτε στο ψηλότερο δυνατό επίπεδο. Προερχόμαστε σχεδόν όλοι οι Κύπροι από οικογένειες και ανθρώπους που είχαμε ή έχουμε ανθρώπους στο εξωτερικό. Είμαστε μια χώρα που δεν ξέρω αν είναι σωστό να πω ότι ο μισός πληθυσμός της και το σύνολο σχεδόν του αριθμού των ανθρώπων που υπάρχει στην Κύπρο υπάρχει και στο εξωτερικό σαν Κύπροι. Γι' αυτό η σχέση με τους απόδημους είναι σχέση ουσιαστική, σχέση ανθρώπινη και σχέση που μας ενώνει. Γι' αυτό η επαφή μαζί σας είναι πάντα μια χαρά για μας. Ευχαριστούμε κύριε Χατζηγεωργίου. Κύριε Χατζηγεωργίου, ο υποψήφιος σας φαίνεται ότι για κάποιο λόγο που είμαι σίγουρος που μας εξηγήσεις εσύ δεν συσπηρώνει το ΑΚΕΡ, το οποίο είναι το μεγαλύτερο, γιατί υπάρχουν κάποια μικρά κόμματα τα οποία έχουμε ένα απόλυτο σεβασμό. Όμως το ΑΚΕΡ είναι το μεγαλύτερο κόμμα που στηρίζει τον ανεξάρτητο υποψήφιο, τον κύριο Σταύρο Μαλά. Γιατί δεν συσπηρώνεται το ΑΚΕΡ γύρω από το πρόσωπο του κύριου Μαλά, κύριε Γεωργίου? Καταρχήν να δούμε έτσι λίγο την ιστορική εξέλιξη για να έχουμε καθαρή εικόνα. Είμαστε περίπου 3 εβδομάδες πριν τις εκλογές και είμαστε σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις κοντά στο 75% ή και 78% συσπήρωσης στο ΑΚΕΛ. Αυτή η εικόνα ήταν τελείως διαφορετική πριν ένα μήνα που ήμασταν κοντά στο 60%, κοντά στο 65%. Θεωρούμε ότι υπάρχει μια εξέλιξη η οποία δεν θα έχει το τέρμα της το 75% ή το 78%. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι μέχρι την ημέρα των εκλογών το ΑΚΕΛ θα φέρει κοντά ξανά τον κόσμο του για να στηρίξει την υποψηφιότητα του Σταύρου Μαλά. Τώρα, οι λόγοι αυτής της σχετικής δυστοκίας, δυσκολίας στο να πάρουμε γρήγορα τα ποσοστά που το ΑΚΕΛ έχει μέσα στον κόσμο της Κύπρου νομίζω είναι πάρα πολύ γνωστά. Η Κύπρος χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια μιας διακυβέρνησης της αριστεράς από ένα παγκόσμιο οικονομικό τσουνάμι. Δεν είναι εύκολο να αποδείξεις ότι αυτή η λέλαπα της οικονομικής ανέχειας που ενέσκυψε στα σπίτια των Κυπρίων οφείλεται στην κατάρρευση ενός παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος. Είναι πολύ πιο εύκολο να ενσπείρεις την φήμη, τον φόβο, την πληροφορία ότι ευθύνεται η κυβέρνηση και νομίζω ότι επειδή δικαιολογημένα ο πολίτης τον πρώτο βαθμό ευθύνης τον βάζει στις κυβερνήσεις, υπάρχει αυτό το πρόβλημα που ανεφύγει μέσα στον κόσμο. Νομίζω όμως ότι μέρα με τη μέρα, αναλύοντας και επιμένοντας στην αλήθεια εμείς οι εκπρόσωποι του επιτελείου του κυρίου Σταύρου Μαλά, ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Μπαίνουμε στα σπίτια του κόσμου, εξηγούμε ποια είναι η κατάσταση, πώς και γιατί φτάσαμε εδώ και πείθουμε όλο και περισσότερο περισσότερους ανθρώπους. Θα κλείσω με μια φράση η οποία είναι επιγραμματική και θα δώσει την άποψή μου έτσι εικονιστικά. Όταν πέφτει η ταράτσα δεν λες ότι ευθύνεται το γεγονός ότι είχες ανοιχτά τα παράθυρα. Ωραία, έπρεπε να είχαμε κλείσει και τα παράθυρα. Αλλά η πτώση της ταράτσας της κυπριακής οικονομίας
δεν μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι έγιναν κάποια λάθη ή κάποιες παραλήψεις. Οφείλεται στο ότι ένα κακό ήρθε από πάνω, από έξω, από την κατάρρευση, επαναλαμβάνω, του παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος. Μάλιστα. Κύριε Γεωργίου, νέο πρόσωπο, νέα πρόταση, νέα εποχή. Τι εξηγείτε με αυτά τα σλόγω, κύριε Χατζηγιοργίου, για τον υποψήφιο τον κύριο Σταύρο Μαλά? Πρώτα απ' όλα και τα τρία αυτά στοιχεία είναι δηλωτικά της αλήθειας. Ναι, πρόκειται για νέο πρόσωπο. Θεωρούμε ότι το κυπριακό πολιτικό σκηνικό χρειάζεται μια αιμοδότηση από νέους ανθρώπους. Όλοι οι Κύπροι, η συντριπτική τους πλειοψηφία, σου λένε ότι φτάνει πια η παλαιή η πολιτική να ανακυκλώνονται συνεχώς τις ίδιες θέσεις, και θεωρούμε ότι αυτή την υποχρέωση την είχαμε σαν κόμμα να προσφέρουμε στον κόσμο, να δώσουμε στον κόσμο μια νέα πρόταση. Το νέο πρόσωπο λοιπόν έρχεται να ενώνεται και με μια νέα πρόταση ασφαλώς, διότι ένα νέο πρόσωπο να έρθει να φέρει παλαιές προτάσεις δεν έχει καμιά αξία. Και ασφαλώς αυτό θέλουμε να μας πάρει σε μια νέα εποχή. Νέα εποχή όπου δεν θα απουσιάζει από τις μεγάλες πολιτικές αποφάσεις του τόπου η εθνική σύνεση και συνένεση. Εμείς θεωρούμε ότι καμιά πολιτική δύναμη από μόνη της δεν μπορεί να επιλύσει τα τεράστια προβλήματα που έχει ο τόπος, είτε αυτό είναι το κυπριακό, είτε αυτό είναι το μεγάλο οικονομικό ζήτημα. Εάν δεν καταφέρουμε αυτό που ονόμασε εθνική σύνεση και είναι συνένεση, αν δεν καταφέρουμε την συνέργεια μεταξύ διαφορετικών πολιτικών δυνάμεων, δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Και πιστεύω ότι ο Σταύρος Μαλάς έχει την ικανότητα να φέρει κοντά διαφορετικές απόψεις. Αντίθετα, πιστεύω ότι οι κύριοι Λίκας και Αναστασιάδης δεν μπορούν να φέρουν αυτή την εθνική σύνεση και συνένεση. Είναι συγκρουσιακοί τύποι, να το πω καθαρά. Τι εννοείται αυτό? Δώσ' μας κάποια παραδείγματα για να ξέρουμε κι εμείς πώς σκέφτεται ο κύριος Χατζηγιοργίου, έτσι. Καταρχήν, εγώ μιλώ εδώ πώς σκέφτεται ο κύριος Μαλάς, για να είναι καθαρό, και ασφαλώς σκέφτομαι πάνω στην ίδια γραμμή. Απλώς τονίζω ότι τον εκπροσωπώ. Η απλότητα στον λόγο του κυρίου Χατζηγιοργίου είναι δεδομένη, τον παρακολουθούμε χρόνια τώρα και ξέρουμε ότι δεν είσαι από αυτούς που χώνεται πίσω από κάποια λόγια. Είσαι αφόρμητος, όμως μιλάς τα πράγματα όπως είναι τα πραγματικά γεγονότα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Να σε πω. Από όλες τις πλευρές γι' αυτό. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Τώρα, να ξεκινήσω από τον κύριο Αναστασιάδη. Αφού σας πω στην αρχή ότι εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά και τον κύριο Αναστασιάδη και τον κύριο Λίκα και τον κύριο Μαλά. Δεν επιλέγω τον κύριο Μαλά διότι είναι αυτό που αποφάσισε το κόμμα. Τον επιλέγω γιατί έχω απόλυτη προσωπική πεποίθηση. Και ασφαλώς δεν είναι τυχαία που έχει την ίδια πεποίθηση και το κόμμα μου, το ΑΚΕΛ, ότι είναι πράγματι μίλια μπροστά όσον αφορά τις ικανότητες, τη δυνότητα του σαν πολιτικός από τους αντιποψηφίους του. Να ξεκινήσω από τον κύριο Αναστασιάδη. Εγώ δεν πιστεύω σήμερα ότι ο Κύπριος ξέρει ποιον Αναστασιάδη ψηφίζει. Τον Αναστασιάδη που δήλωνε αυτά που δήλωνε πέρσι, τον Αναστασιάδη που δήλωνε αυτά που δήλωνε πρόπερσι, τον Αναστασιάδη που δηλώνει αυτά που δηλώνει μέσα από τη συμφωνία του με το Δίκο, όπου είναι μια συμφωνία όπου έχουν χωρέσει τα πάντα και ο καθένας δικαιούται να ερμηνεύσει αυτή τη συμφωνία κατά το δοκούν. Να την ερμηνεύσει για αυτός που πιστεύει στην διχοτόμηση, ότι αυτό λέει αυτή η συμφωνία, να την ερμηνεύσει και αυτός που πιστεύει στη διαιώνιση του προβλήματος με τον δικό του τρόπο, να την ερμηνεύσει και αυτός που πιστεύει στη λύση με τον δικό του τρόπο. Εμείς δεν θεωρούμε ότι είμαστε σε εποχή όπου μπορούμε να μιλούμε με τόση ασάφεια προς τους πολίτες, απλώς για να τους ξεγελάσουμε και να έρθουν στην δική μας κολυμβήθρα των ψήφων. Ο κ. Αναστασιάδης έχει μεταλλάξει τις θέσεις του έτος κατ' έτος με ταχύτητα που δεν μπορεί εύκολα να την παρακολουθήσει κανείς. Είπα επίσης ότι είναι συγκρουσιακός τύπος, θα το επαναλάβω. Νομίζω ότι ο κύριος Αναστασιάδης χρειάζεται ακόμα κάποια προσπάθεια για να το βάλω έτσι χαμηλά, στο να κατακτήσει την ικανότητα να συγκρατεί τον θυμόν του όταν μελετά και αποφασίζει επί σοβαρών ζητημάτων. Ο κύριος Λίκας ασφαλώς και δεν μπορεί να φέρει την εθνική σύνεση και συνένεση,
Έχει μετακινηθεί από τόσους πολλούς χώρους και έχει απαξιωθεί από όλους τους χώρους σχεδόν από τους οποίους έχει περάσει. Πλην αυτού στον οποίο βρίσκεται τώρα, όπου θα απαξιωθεί μεθαύριον, όταν θα έχει μετακινηθεί πάλι σε κάποιον άλλο χώρο. Δεν έχει δώσει την πιστικότητα ότι μπορεί να είναι σταθερός σε απόψεις. Σήμερα δηλώνει ότι η Διζωνική Δικαιωματική Ομοσπονδία, για παράδειγμα, είναι μια ρατσιστική λύση, την οποία υπερασπιζόταν με πάθος όταν ήταν υπουργός του κ. Τάσου Παπαδοπούλου. Με επιστολές, με δημόσιες δηλώσεις. Και έτσι διαρωτούμε πόσο εύκολο είναι στον πολίτη να αποφασίσει ότι ψηφίζω αυτόν τον άνθρωπο τη στιγμή που η μετακίνηση του σε θέσεις είναι τόσο πολλαπλή που δεν μου επιτρέπει να έχω καθαρή ανάγνωση του ποιος είναι μπροστά μου. Σύρα, κύριε Χατζηγεωργίου, όποιος πρόεδρος εκλεγεί τώρα σε μερικές μέρες και να αναλάβει τα καθήκοντα του από αρχές του Μαρτίου, θα έχει να αντιμετωπίσει τεράστια προβλήματα οικονομικών. Είμαστε σε δύσκολη κατάσταση. Φαίνεται ότι η συμφωνία που θα υπογραφεί με την Τρόικα θα είναι για τον επόμενο πρόεδρο. Εκτός που το οικονομικό, έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο ήταν και παραμένει για μένα προσωπικά το εθνικό πρόβλημα μας, το κυπριακό. 39 χρόνια, κύριε Χατζηγεωργίου, όλοι οι προηγούμενοι πρόεδροι είχαν κάποιες αισιοδοξίες από τον Μακάριο μέχρι τώρα τον κύριο Χριστόφκια. Ότι είχαν κάποιες αισιοδοξίες ότι ήταν να λύσουμε το κυπριακό. Φαίνεται για κάποιο λόγο, δεν ξέρω αν ευθύνεται η Διζωνική, θα μας το πεις εσύ, όμως το κυπριακό δεν λύεται. Ένας καινούργιος πρόεδρος που εκλέγεται σε μερικές μέρες, τι θα κάνει και για την οικονομία και για το κυπριακό, και σας αφήνω να τα απαντήσω και τα δύο μαζί χωρίς διακοπές. Να ξεκινήσω, να ξεκινήσω από την οικονομία, γιατί είναι το πρωτεύον σήμερα. Εμείς λέμε πράγματα τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν. Έναν το κρατούμενο είναι σημαντικό να λες πράγματα τα οποία μπορείς να εφαρμόσεις και να μην λες κουβέντες του αέρα. Εμείς λέμε λοιπόν ότι στο θέμα της οικονομίας, πέραν από την υπογραφή του πρώτου μνημονίου, θα πρέπει να αποκλείσουμε την δυνατότητα να φέρουμε κάποια στιγμή ενώπιον του κυπριακού λαού με ενέργειες και πράξεις μας, να αποκλείσουμε την πιθανότητα να έχουμε την ανάγκη ενός δεύτερου μνημονίου. Υπάρχουν 3, 4, 5 τομείς στην οικονομία που, επαναλαμβάνω, με προσεκτικό λόγο, προσεκτικά βήματα, μπορούμε να τους ενισχύσουμε και αμέσως η οικονομία μας να ξαναπάρει μπροστά. Η βασική τομή της κυπριακής οικονομίας είναι ο τουρισμός, είναι η οικοδομική βιομηχανία, τώρα πια έχουμε και το φυσικό αέριο. Σε αυτούς τους 3 τομείς να πω μερικά πράγματα. Όσον αφορά τον τουρισμό, πάμε καλά. Εκεί που χωλαίνομαι είναι στην αδυναμία μας να αυξήσουμε τον εποχιακό τουρισμό. Δηλαδή να έχουμε τουρίστες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Μια μικρή αύξηση της δυνατότητας της Κύπρου να έχει τουρίστες και κατά τη διάρκεια του χειμώνα θα σπρώξει το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Κύπρου σε μεγαλύτερα ποσοστά από το σημερινό που είναι κοντά στα 17-18 δισεκατομμύρια. Έχουμε λοιπόν προτάσεις και θα ενεργήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση αύξησης του εποχικού τουρισμού. Η οικοδομική βιομηχανία έχει ουσιαστικά κάτσει, έχει υποχωρήσει, διότι έπαυσαν να αγοράζουν οι ξένοι. Γι' αυτό έλεγα και πριν ότι είναι από το εξωτερικό που έρχεται το πρόβλημα της Κύπρου. Όπως και από το εξωτερικό ερχόταν το χρήμα προηγουμένως στην Κύπρο. Να μην το ξεχνούμε αυτό. Άρα τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε? Να ξαναυπάρξει ροή ξένων επενδυτών, αγοραστών, οικειών στην Κύπρο. Έχουμε ήδη αρχίσει επαφές με την ΑΠΟ Ανατολή. Αρχίσαν δειλά-δειλά να φαίνονται τα πρώτα αποτελέσματα, κυρίως στην Πάφο. Έχουν γίνει πωλήσεις γύρω στις 1.000 οικειών στην Πάφο τους τελευταίους μήνες. Αυτό το πράγμα μετακινηθεί ακόμα λίγο πιο πάνω, με την δημιουργία ενός επιμελητηρίου κατά την πρόταση του Σταύρου Μαλά, που να εδρεύει στο εξωτερικό, σε 5 σημεία του πλανήτη, στην Κίνα, στο Ισραήλ, στις ΗΠΑ, Λατινική Αμερική, Ρωσία, Ευρώπη, όπου η δουλειά του να είναι ακριβώς να αντλεί
αυτές τις επενδυτικές δυνατότητες και να τις φέρνει στην Κύπρο, να μην επαφίεται αυτό δηλαδή στον οικονομικό πατριωτισμό κάποιων δικηγόρων ή λογιστών που επισκέπτονται το εξωτερικό και φέρνουν αυτές τις επενδύσεις στην Κύπρο. Κάτι τέτοιο θα αυξήσει και τις δυνατότητες μιας ένεσης στην οικονομία της Κύπρου από την οικοδομική βιομηχανία. Τώρα, το φυσικό αέριο ασφαλώς και παρέχει μια τεράστια προοπτική για την Κύπρο και εδώ πρέπει να είμαστε σοβαροί και υπεύθυνοι. Να μην λέμε κουβέντες του αέρα, να μην αερολογούμε. Είναι εύκολο όταν μιλάς για φυσικό αέριο να αερολογείς, να πατήσουμε καλά στο... Εσύ άλλα είπες. Εσύ είπες σε τηλεοπτικό κανάλι αέρα κουβανιστό, έτσι. Είμαι ο πατέρας αυτής της δήλωσης, γιατί πιστεύω ότι η πρόταση του κυρίου Λιλίκα ότι πάμε τώρα να πουλήσουμε μέρος του οικοπαίδου 12 σημαίνει χωρίς καμία αμφιβολία ξεπούλημα και όχι πώληση του φυσικού αερίου. Θα πάρουμε το έναν πεντηκοστόν του τι θα πάρουμε σε μερικά χρόνια. Δεν υπάρχει κανένα λόγος να μην περιμένουμε την δεύτερη επιβεβαιωτική γεώτρηση που θα γίνει σε μερικούς μήνες, να αρχίσουν ίσως και οι εγκαταστάσεις και τότε έχεις κάτι ορατό να πουλήσεις για να πάρεις αυτό που έχεις, που έχεις δυνατότητα να πάρεις. Παρέμβαση και προχωρήστε χωρίς διακοπή. Ο άντρος Κυπριανό που είχα την τιμή να έχω σε συνέντευξη μαζί μου στο κανάλι μας, μου ανάφερε ότι υπάρχουν κάποιοι ειδικοί που βγάλανε το ποσοστό του φυσικού αερίου μας σε αξία το 600 δις, έτσι. Το χρέος της Κύπρου, μου ανάφερε ο κύριος Κυπριανού, είναι 17 δις. Τότε μια χώρα που χρωστά 17 δις και που πίσω της έχει κέρδος 600 δις αξίας, τότε δεν, η ιδέα του κυρίου Λιλίκα τότε, μπορούμε να σμίξουμε τα δύο μαζί έτσι, όχι για να γλιτώσουμε την Τρόικα, γιατί δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση να την γλιτώσουμε. Όμως μπορούμε να σμίξουμε τα δύο μαζί το 17 με το 600 δις για το φυσικό αέριο. Κοιτάξτε να δείτε, κανένας λογικός άνθρωπος δεν θεωρεί σωστόν όταν χρωστάς λεφτά σήμερα, αν μπορείς να τραβήξεις από το μέλλον λεφτά και τα φέρεις στο τώρα, είναι μια σωστή κίνηση. Το κάνουμε όλοι με τις οικογένειες μας, ο καθένας με το πουγγίν του. Εάν δεν έχεις χρήματα σήμερα και μπορείς να δανειστείς από το μέλλον, να το βάλουμε έτσι, διότι στο μέλλον θα έχεις καλύτερα εισοδήματα, είναι φυσικό να το κάνεις. Φτάνει όμως εκείνη τη στιγμή που κάνεις αυτή την κίνηση, εκείνη ακριβώς τη στιγμή να είναι σωστή η στιγμή που το κάνεις. Και ασφαλώς θα αντλήσουμε χρήματα από το μέλλον, από αυτά τα εισοδήματα που μπορεί να έχουμε από το φυσικό αέριο, αλλά πρέπει να αντλήσεις αυτό το χρήμα και τα φέρεις στο παρόν την ώρα που θα μπορέσεις να αντλήσεις όσο τον δυνατόν περισσότερα. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι χωρίς επιβεβαιωτική γεώτρηση, που να ξεκαθαρίζει τι ακριβώς είναι τα αποθέματα στο οικόπεδο 12, χωρίς κάποιες εγκαταστάσεις, εάν πάει σήμερα και ζητήσεις, μα γι' αυτόν και ο κύριος Λίκας δεν μας λέει ποιος το αγοράζει σήμερα. Σήμερα, επιμένω σε αυτή τη λέξη, έτσι. Μην θεωρηθεί ότι δεν μπορούμε να πουλήσουμε το φυσικό αέριο. Ασφαλώς και μπορούμε όταν το βγάλουμε στην επιφάνεια. Όλοι λοιπόν λένε ότι αν πάει σήμερα σε οποιαδήποτε ξένη εταιρεία να... Μα το έκαμε το Ισραήλ. Το Ισραήλ πούλησε το 30% νομίζω του οικοπαίδου Λεβιάθαν και το πούλησε κάτω από το 40% της, από το 1/40 της αξίας του. Και βεβαίως διαρωτάται κανείς γιατί το έκαμε, διότι είχε ανάγκη ενός στρατηγικού επενδυτή και όχι γιατί είχε οικονομικό όφελος. Λοιπόν, πολλές κουβέντες βλάφτουν σε αυτό το ζήτημα. Ο κύριος Λίκας έριξε ένα πυροτέχνημα, το είδε να σβήνει και ξαναρίχνει ένα δεύτερο που είναι εικόνα του προηγούμενου. Τον καταλαβαίνω, δεν είναι εύκολο να παραδεχτείς ότι έριξες μια σαπουνόφουσκα στον αέρα. Πραγματικά το βλέπω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να το παραδεχτεί. Όμως και σε εμάς είναι υποχρέωση ότι να λέμε ότι αυτό που λέει είναι ξεπούλημα του φυσικού αερίου σήμερα και μακάρι να μην επιχειρήσει οποιοδήποτε να το κάνει. Πολύ σύντομα όμως θα έχουμε την επιβιωτική γεώτρηση και ναι, θα προσπαθήσει, κάθε λογικός άνθρωπος θα προσπαθήσει να αντλήσει χρήματα από το μέλλον, να τα φέρει στο τώρα που τα έχουμε ανάγκη. Έρχομαι στο Κυπριακό που είναι το ζήτημα που βάλατε μαζί. Στο ίδιο ερώτημα, κανείς δεν πρέπει να αποδεχτεί
ότι η λύση του Κυπριακού είναι αυτό που ξέρουμε σήμερα. Πολλοί μπορεί να αισθάνονται με την πάροδο των χρόνων μια σχετική βεβαιότητα ότι έτσι θα μείνουν τα πράγματα και μπορεί να νιώθει και λίγο καλά μέσα σε αυτή την νέα εικόνα που ζούμε. Όμως εγώ αυτό που λέω είναι ότι η διχοτόμηση δεν είναι κάτι στάσιμο. Η διχοτόμηση δεν είναι αυτό που ξέρουμε σήμερα. Όπως δεν είναι η διχοτόμηση του 1980 με τη διχοτόμηση που υπάρχει σήμερα. Η διχοτόμηση που θα έχουμε στο 2030, για παράδειγμα, το 2020, μπορεί να είναι πάρα πολύ διαφορετική από αυτό που ξέρουμε σήμερα. Οι Τουρκοκύπροι θα έχουν ήδη εξαφανιστεί. Μπορεί να μετακινηθούν χιλιάδες Τουρκοκύπροι στις ελεύθερες περιοχές. Μπορεί απέναντι να μείνουν μόνο Τούρκοι. Και έτσι στην Κύπρο δεν θα έχουμε από εδώ ένα αμυγές ελληνικό κράτος, όπως μπορεί πολλοί να σκέφτονται, αλλά θα έχουμε από εδώ ένα μειχτό κράτος και απική Τουρκία. Μπορεί κάποια στιγμή σε συνθήκες αβεβαιότητας γεωστρατηγικής να αναζητήσουν ζωτικό χώρο οι Τούρκοι που θα κατοικούν στα κατεχόμενα. Χωρίς λύση του Κυπριακού λοιπόν η αβεβαιότητα και οι κίνδυνοι ελοχεύουν και μεγαλώνουν. Η διχοτόμηση λοιπόν είναι ένα πλάσμα που μεγαλώνει, βγάζει δόντια, βγάζει νύχια. Δεν θα είναι εύκολο να την αντιμετωπίσεις όπως την αντιμετωπίζουμε σήμερα. Πρέπει να κινηθούμε σε κατεύθυνση επίλυσης και ο κύριος Σταύρος Μαλάς και εμείς εδώ στο επιτελείο πιστεύουμε ότι το φυσικό αέριο μπορεί να αποτελέσει έναν καινούριο μοχλό, διότι θα διασυνδεθούν τα συμφέροντα της Ευρώπης με τα δικά μας. Και από τη στιγμή που έχει ανάγκη η Ευρώπη από νέες πηγές φυσικού αερίου και η λεκάνη της Μεσογείου μπορεί να της δώσει αυτή την ευκαιρία, τότε μπορεί η Ευρώπη να παίξει ένα ρόλο καταλυτικό απέναντι στην Τουρκία, να υποχωρήσει στο Κυπριακό, να έχουμε λύση του Κυπριακού, έτσι ώστε μετά τη λύση του Κυπριακού να έχει τη δυνατότητα η Ευρώπη πιο εύκολης, πιο φθηνής και πιο γρήγορης αγοράς φυσικού αερίου από την Κύπρο. Κύριε Χατζη Γεωργίου, σας ευχαριστούμε και για τον χρόνο σας και όπως πάντα για τα λόγια που, και για τον χρόνο που δώσετε στο κανάλι μας και σε μένα προσωπικά. Κλείνοντας βέβαια, θα ήθελα με την άδεια σας να δώσετε ένα μήνυμα στους φίλους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή και επίσης το προεκλογικό σας μήνυμα όπως κρίνετε εσείς ο ίδιος. Ναι. Στο κάμερα, κύριε Πανέλη. Θα ήθελα ξανά να απευθυνθώ σε εσάς, αγαπητοί φίλοι απόδημοι, αγαπημένοι άνθρωποι της Κύπρου που ζείτε στο εξωτερικό. Οι εκλογές και αυτές είναι κρίσιμες σημασίας. Λέγω και αυτές γιατί σε κάθε εκλογική αναμέτρηση είναι που επαναλαμβάνεται η φράση ότι αυτές οι εκλογές είναι πάρα πολύ κρίσιμες. Όμως τώρα τα προβλήματα το που έχουν μεγεθυνθεί, έχουμε εκτός από το Κυπριακό, έχουμε ένα μεγάλο οικονομικό ζήτημα. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι οι εκλογές στην Κύπρο και η προεδρική εξουσία είναι προσωποκεντρική. Αυτό σημαίνει ότι κυρίως ο πρόεδρος είναι αυτός που θα κατευθύνει τα βήματα του τόπου στην επίλυση των προβλημάτων. Να κάτσει ο καθής να μελετήσει τους τρεις βασικούς υποψηφίους, τον κύριο Αναστασιάδη, τον κύριο Μαλά, τον κύριο Ελίκα. Και η δική μας πρόταση είναι να καταλήξει στην πεποίθηση ότι ο Σταύρος Μαλάς είναι ένας νέος άνθρωπος, κουβαλεί κάτι καινούργιο στην πολιτική, είναι σοβαρός άνθρωπος, υπεύθυνος, αξιόπιστος, δεν λέει κουβέντες που δεν θα υλοποιηθούν, γιατί δυστυχώς στην πολιτική αυτοί που πρώτοι ξεχνούν αυτό που υποσχέθηκαν είναι η πολιτική και στη συνέχεια σιγά σιγά το ξεχνά και ο κόσμος. Ο Σταύρος Μαλάς, επαναλαμβάνω, λέει λοιπόν πράγματα τα οποία είναι υλοποιήσιμα, είναι σοβαρά και υπεύθυνα, είναι άνθρωπος ο οποίος θα εργαστεί για την εθνική σύνεση και την συνένεση και θα τα καταφέρει. Ψήφω λοιπόν στο Σταύρο Μαλά. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε κύριε Χατζηγεωργίου από τα κεντρικά εκλογικά, από το κεντρικό εκλογικό επιτελείο του κυρίου Σταύρου Μαλά, ο Μάριος Καμιναρίδης. Γεια σας.